Ο Παδόπουλος θα μας μιλήσει για μια άλλη κλινική οντότητα, αφορά τον ασθενή με νεόπλασμα και έμφραγμα του μυοκαρδίου. Καρδιολόγοι επεμβατικοί και εμείς, ειδικά οι καρδιολόγοι επεμβατικοί, κάποια στιγμή στη διάρκεια της σταδιοδρομής θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο ασθενή. Έχουμε κατά καιρούς κάνει και συνήθως είναι και νέοι ασθενείς, οι οποίοι είναι μέσα στη θεραπεία, είναι στη χημειοθεραπεία και ξαφνικά μας τους στέλνουν για να τους κατηγοριάσουμε για έμφραγμα του μυοκαρδίου. Πάμε. Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση και να δώσω συγχαρητήρια και στον κύριο Κανονίδη για το τραπέζι αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει και δεν υπήρχε νομίζω τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε για καρδιογκολογία η οποία συνεχώς εξελίσσεται και θα πρέπει λίγο πολύ να... Δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία και εγώ προσωπικά δεν έχω μεγάλη εμπειρία. Ωστόσο θα προσπαθήσω λίγο να διαλευκάνω λίγο τα πράγματα και να δω, να μοιραστώ μαζί σας κάποιους προβληματισμούς όσον αφορά τη διαχείριση αυτών των αρρώστων που κάνουν οξέα στεφανία σύνδρομα και έχουν νεοπλασίες. Αυτός ο κύριος είναι ένας Γάλλος γιατρός, ο Τρουσό, γεννήθηκε το 1801 και πέθανε 60 χρόνια μετά. Διάσημος Γάλλος γιατρός της εποχής του, που για πρώτη φορά ήταν ο πρώτος, τουλάχιστον ιστορικά, ο οποίος συνέδεσε τις νεοπλασίες με την θρόμβωση. Ο συγκεκριμένος άρρωστος, ο συγκεκριμένος γιατρός, πέθανε και εκείνη τη μέρα που πέθανε. Εδώ είναι μία εικόνα από έναν μαθητή του που τον ζωγραφίζει στο νεκρικό του κρεβάτι. Συνέδεσε μία φλεγμονή στα κάτω άκρα με την παρουσία νεοπλασίας που ήξερε ότι είχε στο πεπτικό σύστημα στο πάγκρεας. Από τότε πολλά χρόνια πέρασαν και έχουμε πλέον δεδομένα μετά από τότε που συνδέουν τις νεοπλασίες με τις θρομβώσεις και την υπερπυκτικότητα. Αυτή είναι η σειρά όλων των καρδιαγγειακών νοσημάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο και με την θεραπεία του καρκίνου. Οι περισσότερες από αυτές υπόθηκαν πιο πριν. Εγώ θα εστιαστώ σήμερα στη στεφανία νόσου, στο έφρωμα του μυοκαρδίου. Όσον αφορά την αρτηριακή θρόμβωση, τα δεδομένα, υπάρχουν κάποια επιδημιολογικά δεδομένα που δείχνουν πραγματικά την διαφορά, το πόσο διαφορετικά εξελίσσονται τα πράγματα όταν υπάρχει νεοπλασία και όταν δεν υπάρχει νεοπλασία. Και μάλιστα φαίνεται πόσο χειρότερα πάνε οι άρρωστοι, όσο σοβαρότερο είναι το στάδιο του καρκίνου. Επομένως, ξεκάθαρα υπάρχει μια σχέση. Η παθοφυσιολογία είναι σύμπλοκη, πολύπλοκη. Όσον αφορά την πρόκληση, τη στεφανία νόσο και το οξύ στεφανίο σύνδρομο. Εδώ αριστερά βλέπετε τους παράγοντες που πιστεύετε ότι ενέχονται στη διαδικασία του οξέως εμφράγματος και της υπερπυκτικότητας. Υπάρχει μια απευθείας τοξική δράση στο ενδοθύλιο, ενδοθυλιακή βλάβη, φλεγμονή, θρόμβωση, μικροσπασμός των στεφανιαίων, όλα αυτά λίγο πολύ τα ξέρουμε. Και το σχήμα φαίνεται λοιπόν πως απευθείας τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να επιδράσουν στο ενδοθύλιο του αγγείου, να ενεργοποιήσουν αυτόν τον περίφημο ιστικό παράγοντα που αυτός θα οδηγήσει επιπλέον τον πυκτικό μηχανισμό σε ενεργοποίηση της θρομβίνης και από την άλλη μεριά, μέσω διαφόρων διαμεσολαβητών, έχουμε και τα αιμοπετάλια τα οποία ενεργοποιούνται. Επομένως, ενεργοποιημένος πυκτικός μηχανισμός, ενεργοποιημένα αιμοπετάλια, αυξημένες θρομβώσεις, όχι μόνο στο αρτηριακό δίκτυο, αλλά και στο φλεβικό. Αριστερά φαίνονται όλες οι εκδηλώσεις των θρομβώσεων σε έναν καρκινοπαθή, οι πιθανές, εγκεφαλικό, έμφραγμα, πνευμονική εμβολή, εντοβάθη φλεβροθρόμβωση και δεξιά μία προσπάθεια που φαίνεται η πολυπαραγωγική σχέση που υπάρχει με την πρόκληση του οξέως στεφανιαίου σύνδρομου. Αριστερά πάνω φαίνονται οι απευθείας τοξικοί, οι απευθείας παράγοντες, οι άμεσοι παράγοντες των νεοπλασιών που ευθύνονται για την πρόκληση του οξέως στεφανιαίου συνδρόμου και αυτό είναι υπάρχει μια προθρομβωτική κατάσταση όπως είπαμε, η φλεγμονή. Από κάτω όμως έχουμε τους έμεσους παράγοντες για τους οποίους πρέπει να μιλήσουμε για αυτούς. Είναι τα διάφορα χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ειδικές καταστάσεις, παραδείγματος χάρη η ανεμία, οι οποίες όλες αυτές μαζί μπορεί να προκαλέσουν όλα αυτά τα πράγματα εδώ, την εξέλιξη της αθυρωματικής πλάκας, τη ρήξη της πλάκας, την αιμορραγία της πλάκας, οι οποίες τελικά θα οδηγήσουν το οξύ στεφανίαιο σύνδρομο. Σύμπλοκος μηχανισμός, πολύπλοκος. Είναι ένα slide το οποίο μου αρέσει γιατί δείχνει τα κοινά στοιχεία που μοιράζονται στην παθοφυσιολογία τους και η στεφανία νόσος αλλά και οι νεοπλασίες. Βλέπετε λοιπόν κάπνισμα, παχυσαρκία, διαβήτης, αλκοόλ, όλα αυτά σχετίζονται και υπάρχουν συχνά και στις δύο κλινικές οντότητες. Πράγμα που σημαίνει δηλαδή ότι συχνά η στεφανία νόσος
και οι νεοπλασίες συνυπάρχουν. Το πρόβλημα είναι εδώ ακριβώς, όταν θα πάμε να διορθώσουμε μία βλάβη σε ενοξία έφραγμα του μυοκαρδίου και σε σταθερή στεφανία νόσου και θα πρέπει να δώσουμε διπλή αντιμοπεταλιακή αγωγή. Και για πόσο διάρκεια θα δώσουν, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Έχουμε τα εξής προβλήματα. Έχουμε αρρώστους οι οποίοι έχουν υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο και επομένως υποβάλλονται συχνά σε χειρουργία, έχουν θρομποπενία από τα φάρμακα που παίρνουν, έχουν μια υπερπεκτικότητα, παίρνουν αντιπυκτικά για προστασία από θρομβοεμβολές. Επομένως το πλάνο είναι αυτό, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο χειρισμό αυτών των ασθενών, θα το δούμε και παρακάτω. Και επιπλέον έχουμε αυτά που μας είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, την απευθείας τοξική δράση της ακτινοβολίας, η οποία επιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, γιατί μπορεί να επιφέρει νέο έφραγμα, νέα εξέλιξη της αυτιωματικής νόσου. Η χημειοθεραπεία, από την άλλη μεριά, μπορεί να προκαλέσει μυοκαρδιοπάθειες, η καρδιακή ανεπάρκεια και αυτή και θρόμβωση του στέντ, υπάρχουν συσχετίσεις. Και τέλος, αυτή η χρόνια φλεγμονώδης κατάσταση μπορεί τελικά να οδηγήσει και πιστεύετε ότι οδηγεί σε υπερπλασία των στέντ και μεγαλύτερη ανάγκη για επαναγγείλση στο μέλλον. Αυτή είναι η τέταρτη διεθνής ταξινόμηση για το έφραγμα του μυοκαρδίου, για τον ορισμό του μυοκαρδίου του 2018 από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. Το δείχνω για να το θυμόμαστε. Έχουμε το τύπου 1 έφραγμα, το οποίο είναι το κλασικό έφραγμα. Αθυρωματική πλάκα, ρήξη της πλάκας, θρόμβωση, ολική απόφραξη του αγγείου, στέμι. Μερική απόφραξη του αγγείου, non-στέμι. Αυτά που ξεχνάμε είναι αυτά εδώ τα εμφράγματα και μας διαφεύγουν. Τα εμφράγματα τύπου 2, τα οποία οφείλονται σε μια κακή ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση οξυγόνου. Υπάρχουν λοιπόν πολλά τέτοια εμφράγματα τύπου 2 στους καρκινοπαθείς, τα οποία πολλές φορές τα χάνουμε και η παθοφυσιολογία κάτω από αυτά του τύπου 2 είναι πολύπλοκη. Μπορεί να μην έχουμε καθόλου αθυρωματική νόσο ή να έχουμε αθυρωματική νόσο, να είναι σταθερή, αλλά με κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, όπως παραδείγματος χάρη μετά από μια ανεμία, ένα εμπείρετο κτλ., να εκδηλωθεί οξυέφραγμα τύπου 2. Επομένως, να το θυμάστε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην το ξεχνάμε. Δεν έχουμε πάντα ρήξη της πλάκας και θρόμβωση, έχουμε και του τύπου 2 τα εμφράγματα. Και εδώ οι παράγοντες που σχετίζονται, υπόταση, ανεμία, αναπνευστική ανεπάρκεια, όλα αυτά μπορούν να συμμετέχουν στην παθοφυσιολογία του τύπου 2 εμφράγματος στις νεοπλασίες. Ποια χημειοθεραπευτικά κάνουν στεφανία νόσο, πρακτικά όλα, τα είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, δεν θα μείνω εδώ περισσότερο. Όσον αφορά την αντιμετώπιση, αριστερά, πολύ ωραία, μας είπε ο κ. Λαφάρος τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί η καρδιομυοπάθεια από χημειοθεραπευτικά. Εδώ δεξιά βλέπετε τι πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε οξία, ισχαιμία και έφραγμα. Ακολουθούμε τις οδηγίες, αυτό είναι ένα slide από την Αμερική, και αυτό που διαχωρίζει την κατάσταση, πώς θα πρέπει να χειριστούμε αυτούς τους αρρώστους, είναι τα αιμοπετάλια πρακτικά. Αυτό είναι ουσιαστικά το πρόβλημα σε αυτούς τους αρρώστους. Και επομένως υπάρχουν κάποια όρια που τουλάχιστον οι Αμερικάνοι τα σέβονται, που μιλάνε ότι όταν έχουμε χαμηλά αιμοπετάλια κάτω από 10.000, η ασπιρίνη είναι προβληματική, η χρήση της ασπιρίνης. Μεταξύ 10 και 30.000 αιμοπετάλια θα μπορούσαμε να σκεφτούμε για την κλοπιδογρέλη. Πάνω από τα, μέχρι τα 50.000 αιμοπετάλια, πάνω από 50.000 αιμοπετάλια θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και τα νεότερα αντιαιμοπεταλιακά. Μην ξεχνάμε πάντα σε αυτούς τους αρρώστους, επειδή έχουν αυξημένο αιμορραγικό κίνδυνο, θα πρέπει να πηγαίνουμε στο εργαστήριο από την κερκιδική αρτηρία και να προσέχουμε για να έχουμε λιγότερα προβλήματα από τους καθετηριασμούς. Υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι αντιμετώπισης, να ένας τέτοιος. Όταν το πρόβλημα είναι. Κοιτάξτε λίγο, όταν υπάρχει σταθερή στεφανία νόσος, τα πράγματα είναι λίγο πολύ απλά. Ειδικά όταν έχουμε πολλά. Τα αιμοπετάλια μας είναι μια χαρά. Εκεί δεν διαφέρει τίποτα η αντιμετώπιση των οξέων στεφανίων συνδρόμων σε σχέση με έναν μη καρκινοπαθή. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν τα αιμοπετάλια είναι χαμηλά και έχουμε ένα οξύ στεφανίο σύνδρομο. Τότε μπορεί να βρεθούμε σε πραγματικά μεγάλο προβληματισμό για το ποια είναι η καλύτερη αντιμετώπιση και με βάση αυτό τον αλγόριθμο, όταν υπάρχει ένα βαρύ περιστατικό που θα πρέπει τελικά να καθετηριαστεί, αν δεν έχει τα κοτσούμπο, που είναι μια συχνή οντότητα, να τη θυμόμαστε, ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των εφραγμάτων τύπου 2. Επομένως, αν έχει τα κοτσούμπο λοιπόν, και δεν έχει αθυροσκληρωτικές αλλοιώσεις, τα πράγματα είναι λίγο πολύ απλά, δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία παρέμβαση. Επομένως, δεν έχουμε πρόβλημα στο χειρισμό των αντιαιμοπεταλιακών. Το πρόβλημα είναι εδώ, όταν θα πρέπει να κάνουμε αγγειοπλαστική, να βάλουμε τον άρρωστο στο χειρουργείο
Υπάρχει μεγάλο συνδυασμό όσον αφορά τον τρόπο που θα το χειριστούμε, τον τρόπο χρήσης των αντιμοπεταλιακών. Δεδομένα από την καθημερινότητα υπάρχουν, πραγματικά real life clinical data όπως λέγεται δεν υπάρχουν, είναι πολύ λίγα, ειδικά στην Ελλάδα δεν μπόρεσα να βρω. Υπάρχουν όμως από κάποια διεθνή μεγάλα registry, δύο τέτοια θα σας δείξω από πέρσι το 2018. Εδώ συνέκρινε αυτό το registry 13.500 ασθενείς με 6.500 ασθενείς καρκινοπαθείς, οι οποίοι έκαναν ευνίδιο θάνατο μέσα στο νοσοκομείο και ελέγχθηκε πώς αντιμετωπίστηκε αυτός ο ευνίδιος θάνατος. Βρέθηκε ότι οι ασθενείς με νεοπλασίες ζουν λιγότερο μετά από έναν ευνίδιο θάνατο, λογικό. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι αυτοί οι άρρωστοι είναι λιγότερο πιθανό να πάρουν σύγχρονες θεραπείες. Δηλαδή είναι πολύ πιο απίθανο να πάρουν έναν πινιδωτή παραδείγματος χάρη, πολύ πιο σπάνιο να αντιμετωπιστούν μια αγκιοπλαστική, πολύ πιο σπάνιο να βάλουν έναν ενδορυτικό ασκό. Επομένως είναι ασθενείς οι οποίοι ίσως χρειάζονται περισσότερο προσοχή και καλύτερη διαχείριση. Ουσιαστικά αυτό είναι το μήνυμα. Δεδομένα με βάση διάφορες μεταναλύσεις στο παρελθόν υπάρχουν, είναι διφορούμενες. Άλλοι έδειξαν ότι οι καρκινοπαθείς και μη καρκινοπαθείς έχουν περίπου τον ίδιο καρδιαγγειακό κίνδυνο μετά από αγκιοπλαστική, μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αυτή είναι μια τελευταία μελέτη που ήρθε από την Ιαπωνία το 2018, που δείχνει διαφορετικά πράγματα, ότι και έχουν μεγαλύτερη θνητότητα, έχουν περισσότερες αιμορραγίες και μεγαλύτερο καρδιαγγειακό και αυξημένο κίνδυνο θανάτου από οποιοδήποτε αίτιο. Και αυτά είναι κάποια δεδομένα από ένα άλλο μεγάλο registry ευρωπαϊκό της Ελβετίας. 12.500 σχεδόν χιλιάδες ασθενείς ελέγχθηκαν για περίπου ένα χρόνο και είδαν ακριβώς τι γίνεται σε αυτούς τους ασθενείς όσον αφορά τα καρδιαγγειακά συμβάματα, τις επιπλοκές κτλ., την θρόμβωση του στέντ, την επανεμάτωση, το έμφραγμα του μυοκαρδίου κτλ. Δεν ήταν όλοι με οξέα εμφράγματα, ωστόσο οι μισοί είχαν οξέα εμφράγματα. Επομένως, μπορούμε να δούμε τι έγινε σε αυτούς τους αρρώστους. Δεν υπήρχε διαφορά, όπως βλέπετε εδώ, όσον αφορά τη χρήση της αντιθρομβωτικής και αντιμοπεταλιακής αγωγής μεταξύ ασθενών που είχαν ή δεν είχαν νεοπλασίες. Δεν υπήρχε διαφορά στη θεραπεία που λάβαναν στον πρώτο χρόνο μετά το έμφραγμα. Υπήρχαν όμως στατιστικά σημαντικές διαφορές, όπως αναμενόταν, στην θνητότητα. Βλέπετε εδώ χειρότερη θνητότητα, 6,8 έναντι 4,5 για τους ασθενείς με καρκίνο. Θάνατος από κάθε αίτιο στον χρόνο πάλι χειρότερα. Αιμορραγίες πάλι χειρότερα. Και εδώ ένα slide που δείχνει ότι τα προβλήματα στους καρκινοπαθείς κυρίως είναι τον πρώτο χρόνο μετά το οξύ έφραγμα ή την αγκιοπλαστική που υποβάλλονται. Τα αιμορραγίες εδώ και η ευνίδη θάνατη είναι κυρίως τον πρώτο χρόνο. Τι γίνεται με τα στεφανιαία, με τα ισχυμικά συμβάματα, πώς ορίζονται αυτά, το έφραγμα του μυοκαρδίου, την επανεμάτωση και τη θρόβωση του στέντ ένα χρόνο μετά από το έφραγμα του μυοκαρδίου. Η σύγκριση είναι αυτή. Δεν βρέθηκε καμιά στατιστικά σημαντική διαφορά. Ίσως μία μικρή τάση των ασθενών με νεοπλασίες να έχουν αυξημένη θρόμβωση του στέντ. Ποιες νεοπλασίες σχετίζονται με περισσότερα συμβάματα? Φαίνεται ο καρκίνος του πνεύμου να είναι η χειρότερη μορφή καρκίνου. Εμφανίζει μεγαλύτερο καρδιαγγειακό θάνατο. Οι αιμορραγίες περίπου είναι γύρω στο 8%. Και σε μία πολυπαραγοντική ανάλυση φάνηκε ότι η διάγνωση του καρκίνου εντός ενός έτους ήταν το κυριότερο προγνωστικό σημάδι για τα καρδιαγγειακά συμβάματα σε αυτούς τους ασθενείς. Έτσι λοιπόν, για να τελειώσω και να ολοκληρώσω την εισήγηση, πρέπει να θυμόμαστε ότι οι ασθενείς με νεοπλασίες σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακό και αυξημένο κίνδυνο για αιμορραγίες. Δεν φαίνεται να υπάρχουν ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές όσον αφορά τα ισχυμικά επεισόδια, τουλάχιστον σε follow-up ενός έτους. Δηλαδή τα εμφράγματα του μυοκαρδίου, η θρόμβωση του στέντ και η ανάγκη επανεμάτωσης είναι περίπου ίδια στις δύο ομάδες των ασθενών. Αυτό που διαφέρει είναι ότι όταν έχουμε λιγότερο του έτους διάγνωση του καρκίνου, αυτό είναι ένας ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για κίνδυνο, για θάνατο και αιμορραγίες.
Έτσι λοιπόν να τελειώσουμε λέγοντας ότι οι νεοπλασίες αποτελούν μια φλεγμονώδη και προθρομποτική κατάσταση και σαν τέτοια θα πρέπει να τη βλέπουμε. Πολυπαραγοντικοί λόγοι που σχετίζονται με την εξέλιξη της εθερωματικής νόσου. Τα οξέα στεφανία σύνδρομα σε αυτούς τους ασθενείς είναι συχνά, μπορεί να είναι τύπου 1, αλλά συχνά είναι και τύπου 2, μην το ξεχνάμε αυτό. Πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες στη σταθερή στεφανία νόσο, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Στα οξέα στεφανία σύνδρομα σε ασθενείς με νεοπλασίες, ειδικά όταν είναι η πρόσφατη διάγνωση εντός 6 μηνών, τα πράγματα είναι λίγο πολύπλοκα. Πρέπει να διακοπεί η χημειοθεραπεία στην οξεία φάση. Θα πρέπει να συζητήσουμε την διάρκεια και την ισχύ της αντιμοπεταλιακής αγωγής σε περίπτωση που υποβληθούν σε αγκιοπλαστική αυτή άρρωστη. Χρειάζεται μια στενή ισορροπία ανάμεσα στον ισχυμικό κίνδυνο και τον αιμορραγικό κίνδυνο. Να τονίσουμε τη σημασία των αιμοπεταλίων, 10.000, 30.000, 50.000, πάνω από 100.000, αυτά είναι τα νούμερα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας. Και να τονίσω τελευταία την ανάγκη εμείς οι καρδιολόγοι, επεμβατικοί και εμείς, με τους ογκολόγους να συνεργαζόμαστε στενά, γιατί οι ασθενείς αυτοί όλο και πληθαίνουν και όλο αυξάνεται και η επιβίωσή τους. Επομένως, θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά προκειμένου να έχουμε το μεγαλύτερο όφελος από την αντιμετώπιση αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Έφυγε ο κύριος Καονίδης, ήθελα να τον ρωτήσω κάτι. Αν έχουμε κάνει ένα πνευματικό καρδιολόγο τώρα, ανάμεσα, και εσύ Χριστόδουλε. Το πρόβλημα με αυτούς τους ασθενείς, συνήθως αυτοί οι ασθενείς κάνουν τύπου δύο πράγματα. Δηλαδή, μία αθεροσκληρωτικά, μία αθεροσκληρωτική νόση, οι οποίοι κάνουν μια οξία θρόμπωση. Το πρόβλημα λοιπόν με αυτούς τους ασθενείς είναι ότι κάνουν στέμι εμφράγματα, όχι νοστέμι εμφράγματα. Τώρα, στην εμπειρία που έχει ο καθένας, αυτό μπορεί να σου τύχουν ας πούμε, δύο περιστατικά σε τρεις εβδομάδες και να έχεις τρία χρόνια να δεις ένα τέτοιο περιστατικό. Παρ' όλα αυτά, θυμάμαι εγώ το πρώτο περιστατικό που είχα, που ήταν ένα σεμίνωμα σε ένα νεαρό ασθενή, το οποίο το αντιμετώπισε, ανέσαι και αντιμετώπιζε ένα άρρωστο, ο οποίος είχε κάνει μια οξία απόφραξη για κάποιο λόγο. Όντως, είχε ένα πολύ μεγάλο πρόσθετο κατιόντα, 3,5 λεωστά, έκανα, χωρίς να κάνω προδιάταση, οξία έφραγμα, έβαλα ένα στέντ. Έκανε διάταση, πήγε καλά ο ασθενής και μετά άρχισα να διαβάζω πάνω σε αυτό. Η αντιμετώπιση ήταν λάθος. Έτσι, διότι έβαλα στέντ σε έναν άνθρωπο που ήταν 22-23 χρόνων και τέλος πάντων με βάση τη βιβλιογραφία που υπάρχει, δεν είναι τόσο εκτεταμένη, αλλά θα μπορούσα να κάνω κάτι πολύ πιο απλό, να κάνω μια αναρρόφηση του θρόμβου και να δω από κάτω αν υπάρχει αθεροσκληρωτική νόσος. Αυτό έκανα στις επόμενες. Σε επόμενες περιπτώσεις. Τι κάνω προσωπικά εγώ, γιατί δεν ξέρω τι κάνεις. Αν τυχόν κάνουμε ένα ρόφι στο θρόμβο, αποκατασταθεί, έχει μια ωραία τιμή ροή και από κάτω δεν διακρίνει κάποιος, έστω και με τη στεφανιογραφία. Δεν χρειάζεται να κάνεις, ας πούμε, άϊβους. Δεν διακρίνεις από κάτω μια αθερωματική πλάκα. Δεν βλέπεις κάτι. Βλέπεις μια ομαλότητα, τέλος πάντων, στο σημείο εκείνο εκεί. Τον άρρωστο τον πάω με 2β3α συντηρητικά, χωρίς να βάλω στεντ. Κάνω μια απλή αναρρόφηση του θρόμβου. Το πρόβλημα με αυτούς τους ασθενείς, λοιπόν, όπως με εξήγησε πιο πριν είναι ο Θοδωρής, σε αυτό είναι η πλατίνα, πολλές φορές, η οποία διαλύει τους θρόμβους της πρώτης θεραπείας, οπότε πρέπει να πάρει ο ασθενής στάνταρ δόση, όχι προφυλακτική. Και φεύγουν οι θρόμβοι. Και φεύγουν οι θρόμβοι, ακριβώς, ναι. Ναι, φεύγουν οι θρόμβοι. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα προκαλεί οξύ θρόμβωση και πρέπει να είναι πάρα πολύ εντάξει, ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις, να είσαι υποψιασμένος, αλλά να μην προχωρήσουμε όπως προχωρούμε συνήθως όταν έχουμε να κάνουμε με ένα στέν. Αυτή είναι η διαφοροποίηση με τους υπολείπους ασθενείς. Τώρα, αν ήταν εδώ ο Κούνης, ξέρετε, ο Κούνης είναι ζωή ακόμα, γράφει το σύνδρομο Κούνης που λέτε, θα σε ρωτούσε το εξής. Είναι το έμφραγμα από μυοκαρδίου, οφείλεται στην τοξικότητα, εντάξει, το ξαναλέμε, αλλά τοξικότητα το κάνει η δόση, έτσι. Τοξικά είναι πολλά άλλα φάρμακα μη καρδιολογικά. Μια αντιβίωση μπορεί να γίνει τοξική. Ένα αντισταμινικό μπορεί να γίνει τοξικό. Ένα μη στεροειδές γίνεται τοξικό άμα το πάρει σε μεγάλη δόση. Καρδιοτοξικό ένα. Ή είναι μια αλλεργική αντίδραση, ξέρω εγώ, πώς να το πω, βραδίας ενάρξεως. Διότι, όπως λέει σωστά, στους θρόμβους αυτούς είναι γεμάτοι από ιωσινόφυλλα πολλές φορές. Έτσι, υπάρχουν παθολογοντά, και η Βυρμάνη νομίζω το κάπου το αναφέρει, ότι υπάρχουν ιωσινόφυλλα. Άρα τι είναι. Πού οφείλει το μηχανισμό στην ουσία του εμφράγματος του μυοκαρδίου σε αυτούς τους ασθενείς, τους νεοπλασματικούς ασθενείς.
Τι θα έλεγες πάνω σε αυτό? Είναι δηλαδή θέμα τοξικότητας του φαρμάκου ή είναι θέμα κάποιας αλλεργικής, έχει μια υπερευαισθησία ο ασθενής? Προφανώς η απάντηση, πάντα δύσκολα μου βάζεις, αλλά προφανώς η απάντηση είναι ότι είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Αν είναι στην οξεία φάση της χημειοθεραπείας, προφανώς έχει ρόλο και το φάρμακο. Όσον αφορά, αν μιλάμε για τα κοτσούμπο, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι ενέχεται από πίσω το υπόβαθρο είναι πρόβλημα στην νεκροκυκλοφορία, μικρή θρόβη, αγκυόσπασμος, όλα αυτά. Επομένως, σε αυτούς τους αρρώστους να βάλουμε επιπλέον έναν παράγοντα, το mental, αυτό το συναίσθημα, δηλαδή, γιατί όντως αυτή είναι η άρρωστη, στρεσαρισμένη πάρα πολύ με όλη αυτή την καταπώνηση που νιώθουν, και είναι ένας σημαντικός παράγοντας, γι' αυτό είναι αρκετά συχνό το τακοτσούμπο στα αντικαρκυνικά νοσοκομεία. Επομένως, είναι πολύ παραγωγικός ο παράγοντας, πολύ παραγωγικοί λόγοι. Εγώ θα έλεγα ότι αν εμφανιστεί τακοτσούμπο, αυτό είναι καλό, έτσι, με την έννοια ότι θα υποστρέψει κατά πάσα πιθανότητα, δεμένη. Είναι καλό για τον άρρωστο και θα μας λύσει και τα χέρια όσον αφορά τα αντιμοπεταλιακά. Αυτό για μένα το μεγαλύτερο όφελος. Δεν θα πρέπει να σκεφτώ για πόσο καιρό, δηλαδή θα μπορώ να σταματήσω τα αντιμοπεταλιακά πολύ πιο νωρίς σε ένα τέτοιο άρρωστο. Παρόλο που δεν υπάρχουν δεδομένα, έτσι, Δημήτρη, ακόμα και για το οξύ έφραγμα, το οξύ θρομβωτικό έφραγμα, δηλαδή τώρα αυτό που λες για να ρώξει, είναι μια σωστή προσέγγιση. Συμφωνώ κι εγώ, αλλά δεν έχουμε δεδομένα. Έτσι θα μπορούσε κάλλιστα να σου πει ο άλλος, μα τι κάνεις. Στην ερώτηση λίγο του Πρόεδρου, είναι πάρα πολύ εξατομικευμένα τα πράγματα, δεν μπορούμε να πούμε. Εγώ στα 30 χρόνια που είμαι στο Θεαγένειο έχω δει εμφράγματα από μεθοτρεξάτη, από ταξάνες, από φθοριουρακύλη άπειρα, από συνδυασμούς φθοριουρακύλης με αντιαγγειογένεση, πάρα πολλά. Και νόνστέμι, όχι πονοστέμι. Οξέα Στεφανία επεισόδια έχουμε δει, έχω δει από όλα αυτά. Ο μηχανισμός είναι διαφορετικός κάθε φορά, πιστεύω. Εξατομικεύεται και εξατομικεύεται πολύ και τι όγκο έχει ο άρρωστος. Είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν βλέπουμε σε ένα μαστό από φθοριουρακύλη ποτέ έμφραγμα, αλλά βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σε γαστρεντερικό που παίρνει μεγάλες δόσεις και σε συγχορήγηση με αντιαγγειογένεση. 2-3 παράγοντες μαζί, τύπου 2 είναι τα εμφράγματα. Συνήθως εγώ φροντίζω να τους κρατάω μακριά από τα αιμοδυναμικά όσο μπορώ, γιατί μου τους χαλάνε τους αρρώστους. Πραγματικά πηγαίνουν με κάτι αλλίωση του 50% και ενώ μπορούν να βγάλουν τον ισοφάγο ή μπορούν να βγάλουν το έντερο, κάθονται, κάνουν bypass χωρίς λόγο. Μετά τον bypass κάνουν εμποιήματα στο θώρακα, κάνουν, μολύνονται οι φλέβες. Περνάνε 2 χρόνια, ο καρκίνος διασπείρεται και με την εξωσωματική και δεν μπορούμε να τις μαζέψουμε. Εγώ τους κάνω τεστ κοπόσεως, αν μπορώ, 10 μέρες μετά και αν βγάλουν 2 στάδια να χειρουργηθούν και να κάνουν χημειοθεραπεία. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν θέλω επεμβατικά πράγματα σε αυτούς τους αρρώστους. Αν γίνει επεμβατικό... Εκτός αν πιστώ ότι είναι τύπου 1. Ναι, όχι. Ακόμη έχουν λόγους όμως για το ακόμη, όχι αυτό που είπα πριν, ότι ακόμη και αν χρειαστεί να κατριαστεί ο ασθενής και δεις κάποιο οξύ ατρόμος... Εκεί πάει, τον έχασες. Θα φορέσει ένα-δύο μπαλόνια και μετά ψάχνεις. Να μην κάνεις καν μπαλόνια. Δεν θα κάνεις τίποτα. Μόνο να ρώξεις που το δέχομαι. Μέχρι εκεί, ναι. Ναι, διότι στον 25 θα σκεφτείς πράγματι. Πρέπει να σκέφτεσαι σε όλους. Ναι, δεν έχει αθυρωμάτωση. Αυτός δεν έχει. Και δεν έχουν αθυρωμάτωση κι άλλοι. Δεν είναι μόνο 25. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστούμε πολύ, Χριστόδουλε. Πάμε παρακάτω, γιατί μην ξεφεύγουμε. Στην περικαρδίτιδα. Τι θα πούμε για την περικαρδίτιδα, δηλαδή? Όλα τα νεόπνευμα.